Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία κλείθηκε για φωτιά σε υπόγειο κτηρίου στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου στεγάζονται υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης. Μας δώσανε οδηγίες ότι πρέπει να κατέβουμε κάτω. Βγήκαμε όλοι έξω, όταν βγαίναμε στην είσοδο είχε πάρα πολύ καπνό. Στις σκάλες είδα ότι κατεβαίνανε όλοι πανικόβλητοι. Εγώ μηχανικός είμαι και εντάξει, πήγαινα λίγο πιο χαλαρά. Προφανώς όταν συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό, όπως καταλαβαίνετε, είναι επόμενο να προκληθεί πανικός. Εσείς δεν είδατε καπνούς? Κοιτάξτε, είδαμε μια έντονη οσμή, η οποία προκάλεσε την ενεργοποίηση όλων και τελικά ευτυχώς και είχαμε δίκιο, διότι κινηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα. Στο υπόγειο τι υπάρχει ακριβώς, υπόγειο? Αρχεία είναι κυρίως. Ευτυχώς που δεν υπήρξε φωτιά, γιατί είναι υλικό καύσιμο, είναι χαρτιά. Το αρχείο των υπηρεσιών είναι κάτω και θα είχαμε πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Ευτυχώς όμως όλα καλά. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11.30 το πρωί, με τους καπνούς από το υπόγειο του κτηρίου να σκορπούν ανησυχία στους εργαζόμενους, οι οποίοι απομακρύνθηκαν άμεσα από το κτίριο επί της οδού Μάρκου Μουσούρου. Όταν βγαίναμε στην είσοδο, εδώ προς την έξοδο, ήταν πυκνός μαύρος καπνός που δεν διαχωρίζαμε την είσοδο καθόλου. Φτάνοντας στον τόπο του συμβάντος, με 3 πυροσβεστικά οχήματα, 3 βοηθητικά και 15 άντρες, διαπιστώσαμε ότι η πυρκαγιά τελικά δεν ήταν πυρκαγιά, αλλά επρόκειτο για μια τοπική εφαρμογή κατασβεστικού υλικού, η οποία είχε ενεργοποιηθεί για λόγους τους οποίους διερευνά η υπηρεσία μας. Δηλαδή υπήρξε καπνός και έτσι ενεργοποιήθηκε? Το κατασβεστικό υλικό έβγαινε υπό μορφή καπνού. Όταν εντοπίσει καπνό ή μεγάλη θερμοκρασία, απότομη αύξηση θερμοκρασίας για την ακρίβεια, ενεργοποιείται και ρίχνει το κατασβεστικό υλικό, το οποίο έπεσε. Τότε χτυπάει ο συναγερμός, πέφτει το κατασβεστικό υλικό, χτυπάει ο συναγερμός. Εδώ πέρα μιλάμε για περίπου 47 άτομα που υπήρχαν τώρα μέσα στα γραφεία των υπηρεσιών. Εκενώθηκε το κτίριο και φροντίσαμε ούτως ώστε το προσωπικό όλο να βγει έξω με ασφάλεια. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας παρά τα εμπόδια στη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων εξαιτίας 3 σταθευμένων οχημάτων, ενώ υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε ένα από αυτά. Φτάνοντας στο χώρο, είχε προηγηθεί η εκένωση του κτηρίου από τους εργαζόμενους εδώ πέρα. Όλα λειτουργήσαν κανονικά και δεν εμπνέει καμία ανησυχία.